Στις αρχές Ιουνίου 1941, η Ελλάδα βρίσκεται υπό την κατοχή των Γερμανών, των Ιταλών και των Βουλγάρων. Πολύ σύντομα αρχίζουν οι ελλείψεις σε τρόφιμα. Ο λοιμός στην γερμανική κατοχή δοκίμασε τις αντοχές του ελληνικού πληθυσμού όσο τίποτα άλλο στη σύγχρονη ιστορία του. Ο λοιμός έπληξε τα αστικά κέντρα, την Αθήνα, τον Πειραιά κυρίως. Πάρα πολλοί κόσμος εκείνη την περίοδο είχε στη διάθεσή του μόλις 500 θερμίδες την ημέρα, που ήταν το συσίτιο και το δελτίο, 50-70 γραμμάρια μπομπότα στο καλαμποκάλευρο που χορηγούνταν. Εκεί επιστράτευαν διάφορες μεθόδους για να συμπληρώσουν αυτό το ανεπαρκές διαιτολόγιο με οτιδήποτε είδους άγρια χόρτα. Πολλοί αναγκάστηκαν να καταφύγουν σε βελανίδια, σε άνθη λουλουδιών, σε ριζώματα. Συνήθιζαν να ψάχνουν στα απορρίμματα των Γερμανών για να βρουν πατατόφλουδες, λεμονόκουπες, να ξεγελάσουν την πείνα τους. Το 1/3 από τους ανθρώπους μας είπαν ότι κατανάλωσαν κρέας σκύλου, κρέας αλόγου, γαϊδουριού, χελώνας. Ο λοιμός έπληξε τα παιδιά με πολύ σκληρό τρόπο. Σοβαρά προβλήματα ήταν η έλλειψη βιταμίνης Α, που επιβαρύνει πολύ το ανασωπητικό σύστημα και γι' αυτό είχαμε και πάρα πολλά περιστατικά φυματίωσης, σελονοσίας, τύφου. Πολλοί έχασαν τη ζωή τους από τέτοιες λοιμώξεις. Ο μεγάλος λοιμός της κατοχής έχει και ένα απρόσμενο αποτέλεσμα. Για να επιβιώσουν, οι Έλληνες αναγκάζονται να επιστρατεύσουν όλη τους την ευρηματικότητα ώστε να αξιοποιήσουν τα λίγα υλικά που έχουν στη διάθεσή τους. Το 1943 ο συγγραφέας Θέμος Ποταμιάνος γράφει. Άλλοτε μαγείρευαν μόνο οι μάγειροι. Σήμερα μαγειρεύει ο συνταξιούχος, ο εργάτης, ο καλοφαγάς και ο λιτοδίαιτος, ο πλούσιος και ο φτωχός. Τα τρόφιμα είναι λίγα, τα εστιατόρια πανάκριβα. Η αρχή έγινε με το πληγούρι. Το πληγούρι δεν θα το τρώμε νερόβραστο. Θα το τρώμε γιαχνιστό με κρεμμύδι και ντομάτα. Αυτό ήταν το πρώτο βήμα. Μετά έπεσαν και τα χορταρικά στην κατσαρόλα και βγήκε το κατοχικό λαχανόριζο, σπανακόριζο και το πρασόριζο, με το ρύζι να έχει αντικαταστήσει το πληγούρι. Μετά, το πληγούρι έγινε κεφτές. Αλλά κεφτές γίνεται και με το ρεβίθι και το κολοκύθι. Μετά έρθε και η σειρά των θαλασσινών. Αχινή γεμιστή με πληγούρι. Στην κατοχή έχουμε, λόγω της έλλειψης, την ανάδειξη της ευρηματικότητας. Μια ευρηματική κουζίνα, η οποία αξιοποιεί τις ελάχιστες δυνατότητες που προσφέρει η εποχή. Στην κατοχή έχουμε μια επιστροφή, στη φτωχή διατροφή, από την οποία είχε όμως αποδράσει η ελληνική κοινωνία τα προηγούμενα χρόνια, τις προηγούμενες δεκαετίες μάλιστα. Ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος αφήνει την Ελλάδα σε δραματική κατάσταση. Η αγροτική παραγωγή έχει καταρρεύσει και οι υποδομές της χώρας έχουν καταστραφεί. Η απίστευτη φτώχεια της Ελλάδας αμέσως μετά τον πόλεμο και τον εμφύλιο πόλεμο. Εμείς οι νεότεροι προλάβαμε και τα είδαμε. Πρώτο για μια κοινωνία η οποία ήταν στα όρια της λιμοκτονίας. Το 1948, η ελληνική κυβέρνηση ζητάει από το Αμερικανικό Ίδρυμα Ροκφέλλερ να διεξαγάγει μία έρευνα. Θέμα της ήταν
πώς τα επιτεύγματα των εκβιομηχανισμένων χωρών μπορούν να ωφελήσουν την υπανάπτυκτη Κρήτη. Επίκεντρο της έρευνας ήταν η διατροφή. It was just extraordinary study. They used every possible method for finding out what people ate. Well, this was right after the Second World War, and they were very interested in trying to find out how you go about feeding people who've been starving for a long time, and what a healthy diet is. What you can find out is really groundbreaking. Στην Κρήτη, οι Αμερικανοί ερευνητές ξεκίνησαν να καταγράφουν τις επιπτώσεις του υποσιτισμού. Όμως τους περίμενε μια έκπληξη. Η Κρητική ήταν σε πολύ καλή φυσική κατάσταση και οι διατροφικές τους συνήθειες ήταν άριστα προσαρμοσμένες στο περιβάλλον τους. Σε αντίθεση με την Αμερική, το μεγαλύτερο μέρος της κρητικής διατροφής βασιζόταν σε φυτικά τρόφιμα, όπως δημητριακά, όσπρια, καρπούς, λαχανικά και φρούτα. Τροφές ζωικής προέλευσης, όπως κρέας, γαλακτοκομικά και αυγά, αντιπροσώπευαν μόνο το 7% της διατροφής. It was a starvation diet. These were very, very poor people in post-war Greece. They didn't have much money. There was very little electricity. There weren't any cars. They were eating what they could grow and what they could collect. They were hunters and gatherers, basically. They certainly didn't have any money to buy imported foods. So their diet was largely based on plants, vegetables, fruits, local produce, with some meat if they could get it, but in very, very small amounts. It's the kind of diet that we would say is super healthy right now. The Mediterranean diet is basically a diet of poverty. And people didn't eat that way because they chose to. But there was no other way they could eat.